πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα κάνει την έκπληξη. Η έκπληξη είναι να μην χάσει την καβάλα. Και θα είναι μεγάλη έκπληξη γιατί του λείπουν πολλά χαφ. Και τα χαφ της καβάλας εκεί πέρα οργιάζουν. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι. Grand Guignol, το βλέπω στο μυαλό μου. Με μια καβάλα υπέροχη, με μια καβάλα που θα κάνει ευκαιρίες και τον Ηρακλή να παίρνει το αποτέλεσμα χωρίς να το αξίζει. Όλοι θα το παίξουν άσο, εγώ θα το παίξω αντίθετα. Χι δύο διπλή ευκαιρία. Όπως διπλό, θα παίξω και το Ερμοτέλη σαν. Πιστεύω ότι ο Άρης θα το πάρει το μάτς. Υπάρχει μια αναλογία αποτελεσμάτων. Πανιόνιος Ξάνθη διπλό. Άρης Πανιόνιος διπλό. Πανιόνιος Εργοτέλης διπλό, που φαίνεται, ναι. Έχουμε Ξάνθη Εργοτέλης διπλό και πιστεύω ότι θα έχουμε και Εργοτέλης Άρης διπλό. Μία, δεν θέλει. Βλέπω τον Εργοτέλη διπλό με τον Άρη. Και το πάω στο γνωστό 1-0 με την Ξάνθη, με γκολ που θα έρθει από παίκτη που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπορεί να έρθει από τον Τσουκαλά, μπορεί να έρθει από το Σνάουσα, μπορεί να έρθει από το Λίνο. Μπορεί να έρθει, ξέρω πάνω από τον Καρσία. Παίρνει τη μεσοαμυντική γραμμή. Ακόμα και από τον Μουσλίμοβιτς. Ο Μουσλίμοβιτς είναι καλός παίκτης, αλλά είναι σαν τον Παπαντρού στα γεράματά του να πούμε στα τελευταία κρόμποκο. Γυαλιμένος είναι. Είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δυστυχώς έχει τελειώσει η ιστορία με τους προσαγωγούς του Κυριακού σε ένα. Λέμε λοιπόν, Καβάλα Ερακλής γύρω δύο διπλή ευκαιρία. Πάω Ξάνθη 0-1 γκολ. Και το θέλει σαν διπλό. Αυτά, να είστε καλά.